Καλημερίζω γιατί περισσότερα θα μάθουμε από την κυρία Ράτσικα, την κυρία Νικολέτα Ράτσικα, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια κοινωτικής κοινωνικής εργασίας στο τμήμα της κοινωνικής εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Ένα θέμα και μία σύμβαση, δεν θέλω να τη λέω σύμβαση ή υπογραφή σύμβασης, αλλά είναι ένα θέμα όχι επικαιρό όσο ποτέ, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλες τις οικογένειες ή σχεδόν όλες τις οικογένειες. Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε και η πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που εμείς στο χώρο μας ως κοινωνικοί επιστήμονες το γνωρίζαμε. Αλλά τώρα όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι έχουν αναγνωριστεί και από την κοινωνία ως σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μιλήσουμε για αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε. Πράγματι τη Δευτέρα υπεγράφει μια σύμβαση για αυτή τη δράση και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφέρεια Κρήτης, τον κύριο Βαμβακά, τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Πιτροπάκη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και την κυρία Λουκαδάκη, Διευθύντρια της Υπηρεσίας, διότι από κοινού μιλήσαμε, σχεδιάσαμε και θέλουμε, φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Αν θέλετε να σας πω για τις δράσεις που περιλαμβάνει. Παρακαλώ, μα αυτό είναι και το σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό έχει τρεις βασικές δράσεις. Η πρώτη δράση απευθύνεται στη σχολική κοινότητα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία να πάρουμε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε αυτές τις δράσεις μέσα στο σχολείο ή παράλληλα με το σχολείο. Απευθύνεται λοιπόν στους μαθητές, στους γονείς και τους καθηγητές πρώτης και δευτέρας λυκείου των σχολείων που βρίσκονται στους δήμους που προαναφέρατε. Mm-hmm. Αυτές οι θεματικές ενότητες που αναφέρατε μαζί με τη σωματική και σεξουαλική υγεία και τα θέματα ισότητας φύλου θα αναπτυχθούν με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με workshop και συμμετοχή των μαθητών σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να προκαλέσουμε ένα διάλογο, να προβληματίσουμε τους νέους, να τους ευαισθητοποιήσουμε και τελικά ελπίζουμε ότι αυτή η παρέμβαση θα έχει μια προληπτική, ένα προληπτικό αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε όλες αυτές οι συμπεριφορές τελικά αν υιοθετηθούν από τους νέους έρχονται να υπονομεύσουν το μέλλον τους. Οι δράσεις λοιπόν απευθύνονται στους μαθητές. Επίσης θα δημιουργήσουμε σχολές γονέων για τα ίδια θέματα για τους γονείς των δήμων αυτών που προαναφέρατε, αλλά θα έχουμε και συζήτηση με τους καθηγητές, οι οποίοι συχνά καλούνται να αναλάβουν ρόλους και καθήκοντα που δεν τους αναλογούν, ελλείψη κοινωνικών υπηρεσιών. Βέβαια τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα σχολεία και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν στο έργο των καθηγητών. Εγώ από τη δική μου την πλευρά πιστεύω ότι οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τον κυρίαρχο λόγο σε αυτή την ιστορία και θα σας το πω ως εξής. Διότι αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε από όλους εμάς που είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας, όταν έχει να κάνει με θέμα του παιδιού μας, κουμπώνουμε τα αυτιά μας, κουμπώνουμε τις πόρτες μας ή κλείνουμε τις πόρτες μας, τα παραθύρια μας, αρνούμαστε επιδεικτικά γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα ή δεν θέλουμε ή γιατί αυτό είναι η κοινωνία ή γιατί αυτό είναι το σύστημα. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο θέλετε ότι μπορούμε να επικαλεστούμε, δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους βήματα. Αν κάποιος μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή τη διαδικασία, εγώ πιστεύω ότι είναι μόνο εκπαιδευτικός και δεν το λέω με την έννοια γιατί να μην αναλάβει ευθύνες για να μην παρεξηγηθώ, το λέω με την έννοια ότι ίσως να είναι οι μόνοι που θα μπορούν με τον τρόπο τους να πλησιάσουν τα παιδιά και στις ηλικίες που προαναφέρατε. Αυτή την άποψη έχω και μπορεί να κάνω και λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο, ο ρόλος του καθηγητή είναι κονδικός.
Εγώ ανέφερα ότι συχνά ζητάμε από τους καθηγητές πολλά περισσότερα από ό,τι τους αναλογούν. Δηλαδή, οι καθηγητές μπορούν δεν να. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, κυρία Ράτσικα. Απλά το συμπληρώνω και λέω τη σκέψη μου, γιατί μέσω του διαλόγου έτσι είμαστε και πιο χρήσιμοι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ο καθηγητής μπορεί να ευαισθητοποιήσει το παιδί, μπορεί να του μεταφέρει γνώσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά είναι δύσκολο γι' αυτό να αφιερώσει χρόνο που δεν υπάρχει για να αντιμετωπίσει και να υποστηρίξει ένα παιδί που ήδη έχει μια επικίνδυνη συμπεριφορά ή μια παραβατική συμπεριφορά. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη μια κοινωνική υπηρεσία στα σχολεία, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, γιατί θα μπορέσει, αν είναι ένα σταθερό πρόσωπο, να γίνει ένα πρόσωπο αναφοράς για τα παιδιά, που θα μπορούν να το εμπιστευτούν όπως εμπιστεύονται και τους καθηγητές τους. Γιατί πράγματι η σχέση μαθητή και καθηγητή έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι είναι καταλυτική σημασία. Απλώς ο καθηγητής δεν είναι εκπαιδευμένος να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να συμβουλεύσει. Να παρέχει μια σταθερή συμβουλευτική υποστηρικτική βοήθεια στην οικογένεια και στο μαθητή. Σωστά. Γιατί ο ρόλος του είναι άλλος. Ωραία. Μαθητές λοιπόν και γονείς. Ναι. Τώρα θέλουμε οι μαθητές να έχουν μια ενεργή δράση σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας τις παρεμβάσεις μας, θα τους καλέσουμε χρησιμοποιώντας την τέχνη και την τεχνολογία να δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά ένα μήνυμα, το οποίο θα απευθύνουν στους συνομήλικούς τους μέσα στο σχολείο ή και γενικότερα ευρύτερα στην κοινότητα, γιατί θα δημιουργήσουμε και κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι προσφυλή στα παιδιά, προκειμένου όλα τα τεχνουργήματα των παιδιών να ανέβουν εκεί πέρα. Φιλοδοξούμε να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα δίνει μηνύματα, θα ανταλλάσσει απόψεις και έτσι θα είναι και πιο κοντά στα παιδιά. Σας μίλησα λοιπόν για την πρώτη δράση. Η δεύτερη δράση έχει να κάνει με μια κινητή μονάδα. Θα δημιουργήσουμε μια κινητή μονάδα στελεχωμένη από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, η οποία κάποιες ώρες την ημέρα, κυρίως απογευματινές ώρες για να είναι χρήσιμη, θα βρίσκεται στους Δήμους. Θα συνεργαστούμε με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα βρίσκεται εκεί, ούτως ώστε είτε να παρέχει συμβουλευτική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται, είτε η ίδια η κινητή μονάδα να πάει και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, να συζητήσει με νέους, να συζητήσει με συλλόγους που θα οργανώσουν μικρές ομάδες νέων ή γονέων που θέλουν να συζητήσουν τέτοιου είδους ζητήματα και δεν είναι εύκολη η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες. Θα πάμε λοιπόν εμείς εκεί που βρίσκεται ο κάτοικος, ο πολίτης ή ο έφηβος που θέλει να συζητήσει ζητήματα μαζί μας. Και η τρίτη δράση αφορά μία έρευνα στο πεδίο. Θα κάνουμε έρευνα σε νέους 18 έως 25 ετών, προκειμένου να διαπιστώσουμε, να διερευνήσουμε τις δικές τους τάσεις και αντιλήψεις και το αξιακό τους σύστημα γύρω από τα ζητήματα που αναφέρατε, που προαναφέρατε, των επικίνδυνων συμπεριφορών. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και στοιχεία που υπάρχουν σε υπηρεσίες, γιατί ξέρετε, δεν έχουν μια καθαρή εικόνα για ζητήματα παραβατικότητας των νέων στην Κρήτη. Εμπειρικά γνωρίζουμε από τα ρεπορτάζ τα δικά σας ότι έχουμε χρήση αλκοόλ, ότι έχουμε τροχέα, ότι έχουμε οπλοχρησία. Δεν έχουμε όμως μια εμπεριστατωμένη έρευνα. Έτσι θα επιδιώξουμε να συλλέξουμε και τα στοιχεία που έχουν υπηρεσίες, όπως η αστυνομία, τα δικαστήρια ανηλίκων, άλλες οργανώσεις όπως το ΚΕΘΑ πιθανόν, προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και με στοιχεία πέρα από τις στάσεις και τις αντιλήψεις των νέων για αυτό το ζήτημα. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν πρόσφατες μελέτες σε αυτά τα ζητήματα και έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μας και καμιά φορά βέβαια ίσως υπερεκτιμημένη που βλάπτει την Κρήτη και τη λεβεντιά της, πώς να το πω. Δεν έχει να κάνει ούτε με την Κρήτη ούτε με τη λεβεντιά της. Έχει να κάνει για καθημερινά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν παντού και είναι συνηθισμένα για όλους μας πια και τα ακούμε και τα βλέπουμε. Και είτε θα τα βιώσουμε, είτε θα τα βιώσει ο διπλανός μας, είτε θα τα βλέπουμε, είτε θα τα ακούμε. Δεν έχει να κάνει με την Κρήτη. Δεν θίγεις κανένα κριτικό αυτή την ώρα με το να κάνεις μια τέτοια κουβέντα, κυρία Ράτσικα. Ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Αλλά εάν δεν βάλουμε τα πράγματα πάνω στο τραπέζι να τα συζητήσουμε, και είναι κρίμα που είμαστε στο 2022 και λέμε ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους στοιχεία, έτσι, στατιστικά. Κοιτάξτε, ναι, στις υπηρεσίες υπάρχουν, αλλά δεν είναι συγκεντρωμένα σε μια ερευνητική μελέτη.
Να φανταστείτε, η τελευταία μελέτη που έγινε για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα, που γνωρίζω εγώ, είναι το 2001 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι υπηρεσίες σίγουρα έχουν στοιχεία. Αλλά Μάλιστα. πρέπει αυτά να τα συγκεντρώσουμε και να αποκτήσουμε μια εικόνα. Λέτε λοιπόν ότι εσείς ξεκινάτε. Το πρώτο βήμα έγινε. Το δεύτερο βήμα πότε γίνεται? Κοιτάξτε, τώρα βρισκόμαστε σε διαδικασία να πάρουμε άδεια από το Υπουργείο, να δούμε το είδος της άδειας που θα μας δώσει για την παρέμβαση στο σχολείο, γιατί μπορεί να μας δώσουν άδεια να είμαστε στην ώρα του σχολείου ή να μας δώσουν ώρες μετά την, με το πέρας των μαθημάτων. Εμείς στον προγραμματισμό μας έχουμε η δράση αυτή στα σχολεία, η δράση 1 να ξεκινήσει το επόμενο σχολικό έτος και να ολοκληρωθεί. Α, είπα και εγώ, όση ώρα μιλούσατε αναρωτιόμουν, είναι δυνατόν να περιμένουμε έγκριση από το Υπουργείο? Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν μπορώ να κρύβομαι πίσω από ένα δάχτυλο που δεν με κρύβει. Όχι, και να περιμένουμε ότι θα γίνει άμεσα. Πάμε για άλλη χρονιά. Ναι, κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να μπει στη σχολική κοινότητα. Το Υπουργείο έχει ένα πολύ αυστηρό έλεγχο στο ποιος μπαίνει και τι διδάσκει. Τώρα υποβάλλουμε το φάκελο. Θεωρώ ότι είναι τόσο αξιόλογο πρόγραμμα, διότι και ο διευθυντής, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, τον βρήκε εξαιρετικό, ο κ. Καρτσονάκης. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό, αλλά υπάρχει μια τυπική διαδικασία που πάντα πρέπει να ακολουθούμε. Παίρνοντας άδεια από το Υπουργείο, υποβάλλοντας το φάκελο με όλο το περιεχόμενο. Θα είναι λοιπόν, τρεις δήμοι θα είναι το χειμερινό εξάμεινο του επόμενου σχολικού έτους και τρεις δήμοι το αιαρινό εξάμεινο. Αυτό που θα ξεκινήσει πιο νωρίς θα είναι η κινητή μονάδα και η έρευνα στο πεδίο. Mm-hmm. Δυστυχώς το πρόγραμμα καθορίζεται και από τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Υπάρχουν τόσα σπουδαία ζητήματα για όλα αυτά, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμπεριφορές, τον τρόπο που χειριζόμαστε πράγματα, το τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας. Εμείς που τα ξέρουμε όλα οι παντογνώστες, και από την άλλη έχεις και ένα Υπουργείο το οποίο καθυστερεί να κάνει χίλια δυο άλλα πράγματα. Πόσο λάθος έχουμε κάνει τόσα πράγματα και τα βλέπουμε αυτά στις συμπεριφορές των παιδιών μας? Φαντάζομαι ότι από τη δική σας την θέση, νομίζω και από το συγκεκριμένο το τμήμα, ότι όλα αυτά καταγράφονται με τον πιο έντονο τρόπο, κυρία Ράτσικα. Ασφαλώς, κοιτάξτε, το σχολείο είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Γιατί το σχολείο δεν πρέπει να είναι μόνο ένας φορέας γνώσης. Το σχολείο πρέπει να είναι ένας φορέας κοινωνικοποίησης και μετάδοσης αξιών. Πρέπει να είναι μέσα στα σύγχρονα προβλήματα και να βοηθάει τους νέους να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Να τους κάνει ανθεκτικούς απέναντι σε τέτοιου είδους προκλήσεις που είναι βλαβερές για τους ίδιους. Δυστυχώς, ο ρόλος του σχολείου περιορίζεται, μπορώ να πω, κυρίως στο γνωστικό κομμάτι και λιγότερο στο να δώσει εφόδια στα παιδιά να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Mm-hmm. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση η παιδεία στη χώρα μας. Πήγαμε σε άλλα, να σας πω κάτι, μπορεί να πήγαμε σε άλλα μονοπάτια, αλλά όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται και ούτως ή άλλως είναι η πολύ μεγάλη κουβέντα που κάποιος κάποια στιγμή θα πρέπει να την ξεκινήσει για να πει σε εκείνους οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις: κοιτάτε, δεν είναι μόνο μπροστά σας ένας μαθητής και ένας καθηγητής που πρέπει να του δώσει 5 γνώσεις για να πάει να γράψει 5 πράγματα σε κάποιες αποτυχημένες πανελλαδικές εξετάσεις έτσι όπως λειτουργούν αυτή την ώρα. Χρειάζεται να βρει γνωστικό πεδίο για να ξέρουν τα παιδιά τι τους γίνεται. Γιατί μη μου πείτε ότι και εν μέσω πανδημίας και έτσι όπως γίνανε τα πράγματα και ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, βγαίνουν απόφοιτοι από το λύκειο που γνωρίζουν πράγματα διάφορα, έτσι. Αδιάφορα, είπατε. Είπα διάφορα. Διάφορα. Αν το ακούσατε αδιάφορα, η γλώσσα λανθάνουσα καμιά φορά, αλήθεια λέει, το ξέρετε. Κοιτάξτε, δυστυχώς, οι μελέτες που κάνουν διεθνείς οργανισμοί δείχνουν ότι οι μαθητές της χώρας μας έχουν τις λιγότερες γνώσεις. Παρότι το σχολείο είναι προσανατολισμένο κυρίως στο να μεταφέρει γνώσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι τολμηρό το σχολείο, θεωρώ, στο να κάνει καινοτομίες. Παρότι τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ξέρω ότι στα γυμνάσια κυρίως υπήρχε η θεματική εβδομάδα ή έχουν δράσεις που θίγουν κοινωνικά ζητήματα. Ενδεχομένως είναι ο τρόπος,
δεν ξέρω, δεν έχω εμπειρία από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά βλέπω τα παιδιά μας που έρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πραγματικά υπάρχει ένα έλλειμμα. Μάλιστα. Νομίζω με δύο κουβέντες τα λέτε όλα, ακριβώς. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται, όποιος θέλει πραγματικά να δει, βλέπει τι γίνεται μέσα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, αυτά τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά μας και κυρίως αυτά τα οποία δεν μαθαίνουν και τα μηνύματα τα οποία δεν παίρνουν. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί μου ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο πεδίο σε ό,τι έχει να κάνει με την κουβέντα, κυρία Ράτσικα, που μπορούμε να κάνουμε. Αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, να έχετε το χρόνο. Παρακαλώ. Για να αλλάξει το σχολείο, πρέπει και η κοινωνία να απαιτήσει. Τώρα που έχουμε δει τόσες γυναικοκτονίες, τώρα μας απασχολεί το θέμα της ισότητας των φύλων, τα κοινωνικά στερεότυπα, πώς τα αναπαράγουμε, που είναι και έντονα στην ελληνική κοινωνία. Αν υπάρχει λοιπόν και η κοινωνική πίεση, σίγουρα το σχολείο θα αλλάξει και θα πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. Σας το είπα ότι ανοίξαμε μεγάλα θέματα. Ναι, ναι. Πολύ σωστά, θα τα ξαναπούμε, κυρία Ράτζεκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τον 94.